Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε μια βόλτα μέχρι τα Βίλια. Εκεί είναι η Ηλιάνα Πετρή. Είναι όλες αυτές τις μέρες η Ηλιάνα στα διαφορετικά μέτωπα της πυρκαγιάς. Καλή σου μέρα, Ηλιάνα. Σαφέστατα καλύτερη εικόνα που αντίκρισε σήμερα. Πράγματι είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Θα σας πω τι γίνεται με το μέτωπο. Πρώτα θα σας πω που βρίσκομαι. Είμαι στον οικισμό Θέα. Είμαι ακριβώς δίπλα από τον οικισμό Καραουλή. Είναι τα δύο σημεία, οι δύο οικισμοί που περισσότερο έτσι απασχόλησαν εχθές, που είχαμε την πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Οι οικισμοί είχαν εκενωθεί. Εδώ γινόταν η μεγαλύτερη επιχείρηση εχθές. Βλέπετε ποια είναι η εικόνα τώρα αυτή την ώρα. Έχει σβήσει στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Έχουν μείνει έτσι κάποιες μικρές εστίες, κάποια σημεία όπου παρά την επιχείρηση που έγινε χθες έμειναν αυτά τα καντιλάκια και έτσι βρίσκονται εδώ πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν με οχήματα σε διάφορα σημεία. Βλέπετε τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά, καμένη γη, στάχτες, αποκαίδια, γενικότερα η περιοχή θα σας πω ότι θυμίζει έτσι είναι κρανίου τόπο, εικόνα. Δυστυχώς ναι, έχουν ναι. καεί. Πράγματι και είναι, ξέρετε, και αρκετά σημεία, υπάρχουν και αρκετά καμένα σπίτια. Θα προχωρήσουμε λίγο να σας τα δείξουμε. Δυστυχώς μετρήσαμε 7-8 σπίτια εδώ στην περιοχή τα οποία κάηκαν, παρά το γεγονός ότι έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εδώ. Δείτε λοιπόν ποια είναι η εικόνα. Τα σπίτια έχουν καεί, έχουν καταστραφεί εντελώς. Πολλά από αυτά δεν θυμίζουν καν σπίτι. Τα καλώδια έχουν πέσει, γι' αυτό πιθανόν υπάρχει και κάποιο πρόβλημα με το σήμα γενικότερα εδώ στην περιοχή. Ενώ υπάρχουν και άλλες κολόνες, θα γυρίσει ο Νίκος Απασίσογλου τώρα να σας δείξει, όπως αυτή, η οποία αιωρείται, πραγματικά έχει πιαστεί από κάποιο δέντρο, κατέρευσε από το κάψιμο, συνεχίζει να σιγοκαίει. Γι' αυτό τον λόγο σας είπα ότι βρίσκονται και τα πυροσβεστικά οχήματα εδώ και οι πυροσβέστες και επιχειρούν επίγεια πια, σβήνοντας όποιες εστίες υπάρχουν. Κρατιέται, βλέπετε, πάνω από ένα άλλο δέντρο και από το φως που είναι εκεί στο σημείο και είναι και πολύ επικίνδυνο. Αυτό θα περάσει πιθανόν και κάποια μπουλντόζα στη συνέχεια να απομακρύνει αυτή την κολόνα. Τώρα να σας πω ότι η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο νότιο μέτωπο προς το όρος Σκανδύλη, εκεί που είναι και το πεδίο βολής Μεγάρων. Πρόκειται για μια δύσβατη περιοχή όπου δεν μπορούν εύκολα να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό και έχουν εστιάσει την προσοχή τους και εκεί τα εναέρια μέσα. Συνολικά επιχειρούν 461 πυροσβέστες με 166 οχήματα και 9 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Συνδράμουν, βέβαια, γνωρίζουμε και οι Πολωνοί πυροσβέστες, 143 στον αριθμό με 46 οχήματα. Φαίνεται πως η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη. Εμείς προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε και εκείνο το μέτωπο. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γιατί όπως σας είπα, είναι δύσβατη η περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσει κάποιος. Ωστόσο, σίγουρα η εικόνα σήμερα είναι πολύ καλύτερη. Είναι η πέμπτη μέρα που η πυρκαγιά μένεται στην περιοχή, αλλά θα μπορούσαμε να αισιοδοξήσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Είναι κάτι που μας μετέφεραν και κάποιοι πυροσβέστες με τους οποίους μιλήσαμε σήμερα. Θα έχουμε πιθανόν μια πολύ πολύ καλύτερη εικόνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν όλα πάνε καλά. Μακάρι, Ηλιάνα, το ευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένει στο σημείο και αν χρειαστεί θα σε ξαναβρούμε. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά και τον κύριο Λευτέρη Κοσμόπουλο, ο οποίος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοσμόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα σε σχέση με τις τελευταίες 5 μέρες. Πραγματικά είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Ναι. Ήδη από χθες το βράδυ είχαν περιοριστεί τα μέτωπα τα οποία ήταν στα βόρεια. Από χθες το βράδυ, στην ουσία, ενεργό μέτωπο ήταν το μέτωπο του προς Μεγάρα, το όρος Πατέρα. Με τις πρώτες πρωινές ώρες εμφανίστηκαν τα πρώτα εναέρια μέσα που κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού από το πρωί. Πιστεύω ότι μέσα στη μέρα θα περιοριστεί και αυτό το μέτωπο και θα τελειώσει αυτή η καταστροφή που ξεκίνησε τη Δευτέρα. Κύριε Κοσμόπουλε, μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής εκεί στην περιοχή? Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω προσωπικές εκτιμήσεις. Θα σας πω μόνο ότι μέχρι χθες το πρωί ξημερώματα, με την πυροσβεστική που μίλαγα με το κέντρο που είχαν το χάρτη, με ενημερώσαν ότι ήταν περίπου 85.000 τρέματα. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχω σαφή εικόνα τι έχει γίνει όλη την ημέρα χθες και σήμερα μέχρι σήμερα που καίει. Είναι μια τεράστια καταστροφή. Σκεφτείτε ότι είναι 90.000 τρέματα στην Αττική. Είναι καθαρό δάσος ότι κάηκε. Ναι. Σε σχέση με σπίτια, δηλαδή, σε οικισμούς, υπάρχουν ζημιές? Υπάρχουν ζημιές, αλλά σκεφτείτε ότι και τα σπίτια αυτά ήταν πάλι μέσα στο δάσος. Ναι. Άρα, μιλάμε για μια ενιαία έκταση δάσους. Αυτό θέλω να πω. Δεν πέρασε από καλλιέργειες ή να κάνουν. Ήταν ελάχιστες οι θαμινώδεις εκτάσεις. Είναι ένα πευκόφυτο δάσος αυτό που κάηκε. Ναι.
Έχει γίνει μια αποτίμηση πρώτη, κύριε Κοσμόπουλε, γιατί αυτή η φωτιά κράτησε σχεδόν 5 ημέρες. Τι δεν μπόρεσε να τη σταματήσει? Τι να σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Να πω για τις συνθήκες. Οι συνθήκες δεν φύσαγε. Αυτό ήταν το καλό της υπόθεσης. Δηλαδή, αυτές τις ημέρες, ελάχιστες ώρες ήταν που σηκώθηκε κάποιος άνεμος και επηρέασε την εξέλιξη της πυρκαγιάς αυτής. Από εκεί και πέρα, ένα αέρια μέσα υπήρχαν εντός ημέρας. Αυτό οι ειδικοί πρέπει να εξετάσουν. Γιατί προφανώς κάτι δεν έγινε σωστά για να κάνουν 90.000 τρέματα σε 4 μέρες με αυτές τις συνθήκες. Τώρα δεν είναι ούτε δουλειά μου, ούτε κριτής είμαι, ούτε είμαι πυροσβέστης για να γνωρίζω τις λεπτομέρειες και τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν. Mm-hmm. Θα περιμένουμε όλοι να δούμε. Σίγουρα και η πολιτεία θέλει να μάθει ποιο ήταν το λάθος που στήχησε στην περιοχή μας τα 95.000 τρέματα. Να μένουμε όλοι και εμείς να δούμε τι έφτεξε. Κύριε Κοσμόπουλε, επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα κοιτάμε τα αντιπλημμυρικά. Ήδη έχει με εντολή του Περιφερειάρχη, θα γίνει μια συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος τις επόμενες ημέρες, για να δούμε τι προτεραιότητες πρέπει να μπουν. Έχουμε ζητήσει κάποια πράγματα ήδη εμείς σαν Περιφέρεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Δασοχείο. Θα αναλάβουμε και εμείς ό,τι προβλέπετε και τι αρμοδιότητες έχουμε, για να μπορέσουμε να προλάβουμε το κακό. Μάλιστα. Κύριε Κοσμόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη μέρα, αυτό είναι το κρίσιμο που ρώτησες τώρα, Απόστολε, για τους ανθρώπους εκεί. Έχει ανοίξει η εφαρμογή. Το aroggi.gov.gr. Αλλά και σκέψου τώρα να ζεις εκεί, να έχεις ένα πανέμορφο μέρος, σε αυτό το δάσος που περιέγραφε ο κύριος Κοσμόπουλος, και να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις εικόνες που μας μετέφερε η Ηλιάνα Πετρή. Ναι. Και τουλάχιστον να λες δεν κάει και το σπίτι μου, όμως θα ζήσω με αυτό το απόκοσμο θέαμα απέναντι.